Σελίδα 960, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Το μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντονος ανήκησε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Εις τους οποίους και επανέρωσεν εαυτόν ζώντα. Μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιερουσαλήμου, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρέ μου. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε μεν εν ύδατι. Σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου, ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνερχόντες, ειδό των αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα ετοιμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Και αφού είπε τάφτα βλεπών τον Αυτόν ανηλήφθη και νεθέλει υπέλαβεν Αυτόν από τον εφαρμόν Αυτόν και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότε Αυτός ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον Αυτόν, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσαστε ευλέγοντες εις τον ουρανό, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημών εις τον ουρανό, θέλει έλθει ούτω, καθόν τρόπον είδεται Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, από του όρους του καλουμένου ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, απέχων οδών Σαββάτου. Και ότε εισήλθον, ανέβησαν στο Ανώγιο, όπου είχαν το κατάδειγμα ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες, ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση, μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτών. Αμήν. Τις δύο προηγούμενες Κυριακές, αγαπητοί αδελφοί, μιλήσαμε για το πάθος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το σταυρικό του θάνατο, αλλά και την ευλογημένη Ανάσταση του Ιησού. Σήμερα όμως, αδελφοί, θα δούμε με τη χάρη του Χριστού τι ο Κύριος Ιησούς άφησε σαν Διαθήκη προς τους μαθητάς καταρχάς, αλλά και προς εμάς σήμερα. Γιατί αυτή η Διαθήκη, αγαπητοί αδελφοί, είναι Διαθήκη αιωνίου ζωής. Τι σημαίνει Διαθήκη αιωνίου ζωής? Ότι είναι μία Διαθήκη, αγαπητή αδελφή, την απολαμβάνει ο άνθρωπος όσο ζει για τον Χριστό. Και θα την απολαύσει ο άνθρωπος εις την αιωνιότητα με τη ζωή την οποία του έδωσε ο Κύριος Ιησούς δια του θανάτου αυτού. Και εδώ λόγος του Κυρίου μας λέγει και μαρτυρεί ο συγγραφέας προς τον Θεόφιλο για την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανελήφθη εις τον ουρανό και έφυγε μπροστά από τους μαθητές του, αφού όμως λέγει αυτή την καταπληκτική λεπτομέρεια, αγαπητοί αδελφοί, στο εδάφιο 2. Μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, ακούστε αδελφά, αφού δια Πνεύματος Αγίου
έδωκεν εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, για να δώσει τις εντολές Του στους μαθητές, τις έδωσε δια Πνεύματος Αγίου. Και επειδή θαυμαστό, αδελφοί, το σχέδιο του Θεού, αυτή η μετάδοση των εντολών του Θεού δεν έπρεπε να σταματήσουν εκεί, τι έκανε ο Θεός, ο Παντοδύναμος? Αποφάσισε αυτό το Πνεύμα το Άγιο να το δώσει και στους Αποστόλους. Αποφάσισε να το δώσει και σε όλους εκείνους που εκείνη την ημέρα βρέθηκαν εις το Ανώγιο, αλλά αποφάσισε να το δίνει το Πνεύμα το Άγιο και σε όλους όσους εξητούν και επιζητούν τη Βασιλεία των Ουρανών και την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Όχι μόνο στον Ισραήλ, αλλά και μέχρι εσχάτου της γης. Τι θαυμαστό, τι μοναδικό, τι εκπληκτικό το σχέδιο του Θεού να μην σταματήσει η Διαθήκη Του εκεί μόνο, στο λαό Ισραήλ, και μονάχα εκεί, στους 11 και μετά ξανά 12 Αποστόλους. Αλλά ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, θέλησε τις εντολές Σου να τις δίδει δια Πνεύματος Αγίου σε εκείνους τους οποίους εξέλεξε, δηλαδή σε όλους μας. Η εκλογή του Χριστού, αδελφοί, δεν σταμάτησε τότε. Δεν σταμάτησε τότε. Ανά τους αιώνες πολλές φορές προσπάθησε ο Σατανάς και το πνεύμα του κόσμου τούτου να κλείσει τα στόματα αυτών που μετέφεραν το λόγο του Κυρίου. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ δεν στάθηκε δυνατός και ικανός ο Σατανάς να θυμώσει και να σταματήσει το λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Γιατί η υπόσχεση πλέον του Κυρίου ήτανε να θέτει το λόγο Του εις τα ενδόμηχα των ανθρώπων και να γράφει το λόγο του Κυρίου στις καρδιές αυτών. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δίνει τόσο μεγάλη σημασία ο λόγος του Θεού στο ότι ο άνθρωπος πρέπει να στέκεται και να περιμένει την επαγγελία του Θεού, αναμένοντας στην προσευχή και στην εξήγηση. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ήτανε ακριβώς η τελευταία παραγγελία την οποία άφησε ο Χριστός εις τους Αποστόλους, αλλά και σε όλους όσους εκείνη την ημέρα βρέθηκαν να είναι μάρτυρες της ανάληψης του Ιησού προς τον Πατέρα Θεό. Μάλιστα, ήταν πιο σοβαρό να δώσει ο Κύριος το στίγμα της βάπτισης εν Πνεύματι Αγίω από το να τους δώσει να μάθουν οι Απόστολοι το χρόνο κατά τον οποίο επρόκειτο ο Θεός να αποκαταστήσει τη Βασιλεία Του εν το Ισραήλ.
Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε, όταν τον ρωτήσανε, γιατί βλέπουν πλέον οι μαθητές μπροστά του τον Κύριο, ανιστημένο, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι 40 μέρες αφότου αναισθήθηκε και μέσα από πολλά τεκμήρια, πολλές αποδείξεις, ο Κύριος Ιησούς φανερώθηκε στους ανθρώπους για 40 μέρες, φανερωνόταν, όμως πλέον οι μαθητές βρίσκονται την τελευταία στιγμή, ο Κύριος πρόκειται να αναλυθεί και να πάει, όπως ο ίδιος είπε, στον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, της ανάληψης, ο Κύριος, όταν τον ρωτήσαν οι μαθητές, τους λέει, ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έδωσε στη δική του εξουσία. Που σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, όσον αφορά στον ερχομό του Χριστού, δεν μας έχει δώσει ο Κύριος καμία εξουσία, μα καμία, να λέμε ότι ο Κύριος θα έρθει τότε ή τότε ή τότε. Αυτή η εξουσία είναι μόνο στον Πατέρα. Απ' την άλλη μεριά όμως, μας έδωσε μία εντολή. Αλλά θέλετε, λάβει δύναμη, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς. Και τότε θέλετε είσαι με μάρτυρες εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Η μόνη εξουσία δηλαδή που έδωσε ο Θεός σε εμάς δεν είναι να κάτσουμε να εξηγήσουμε το πότε ο Χριστός θα έρθει. Αυτό είναι στην εξουσία του Πατέρα. Αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί, που ο κάθε ένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, υπεύθυνος για τον εαυτό του, τι είναι? Να σταθούμε, αγαπητοί αδελφοί, περιμένοντες ο καθένας για τον εαυτό του τη βάπτιση εν πνεύματι Αγίω, έτσι ώστε ο Κύριος να μας βρει έτοιμους στη θέση που πρέπει, ώστε να γίνουμε εις τον Χριστό μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Έχεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, εντολή να γίνεις μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει καλά μέχρι σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος σήμερα θέλει να το εννοήσουμε. Είμαστε μάρτυρες Ιησού Χριστού. Αλλά δεν μπορώ να είμαι μάρτυρας Ιησού Χριστού εάν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ώστε κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο Ιησούς έδωσε τις εντολές του στους μαθητές, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς δια Πνεύματος Αγίου να δώσουμε τις εντολές του στον κόσμο έως εσχάτου της γης. Αυτή ήταν, αγαπητοί αδελφοί, η μία και μοναδική εντολή του Ιησού Χριστού τη στιγμή καθήν ανελήφθη εις τον ουρανό. Το εννοούμε, αδελφοί?
έχουμε συνειδητοποιήσει τι ο Κύριος πρόβλεψε για μας τους ανάξιους, τους αμαρτωλούς, τους τυποτένιους ανθρώπους. Για εμάς λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος προέβλεψε να μας δώσει κομμάτι από το Αγίο. Και με αυτόν τον τρόπο, καθώς διαβάσαμε λίγο πριν στον Ιερεμία, ο Κύριος έθεσε εις τα ενδόμηχά μας τον νόμο αυτού και έγραψε εν τες καρδίες ημών τον νόμο αυτού. Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Αυτός να είναι Θεός μας και εμείς να είμαστε λαός του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη σχέση, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί να τη χαλάσει τίποτα. Τίποτα! Αυτή τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου δεν μπορεί να την χαλάσει κανένας. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει και μας έχει, να το πω καλύτερα, μεταδώσει. Και όχι από στόμα σε στόμα. Δεν είναι μία φήμη που πήραμε όπως είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι χαλασμένο τηλέφωνο. Δεν είναι γεγονότα τα οποία τα πήραμε από φήμες και ιστορίες, αλλά είναι, αγαπητοί αδελφοί, ένας λόγος τον οποίον ο καθένας μας τον έχει μέσα του δια Πνεύματος Αγίου, όπως ακριβώς μας τον μετέδωσε ο Ιησούς ο Χριστός. Αυτό ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, 2000 χρόνια τώρα αγωνίζεται να μεταδώσει στον άνθρωπο, είναι μην ψάχνεις να βρεις τα πράγματα τα οποία ο Κύριος έθεσε εις την εξουσία αυτού. Πολλές φορές αγωνίστηκαν οι άνθρωποι, αδελφοί, να δούνε και να ερμηνεύσουν τις γραφές πότε έρχεται ο Κύριος. Αυτό, ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Τη διάλυση. Γιατί άλλος έλεγε ο Κύριος έρχεται τότε, ο Κύριος θα έρθει τότε και έτσι θα γίνει τότε και αλλιώς θα γίνει τότε, και αυτό διέλυσε τους ανθρώπους και τους χώρισε. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, τι έκανε? Ένωσε τους ανθρώπους. Ο αγώνας για να μείνει η Εκκλησία μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου ένωσε τους ανθρώπους και έφερε το ευλογημένο μήνυμα της σωτηρίας μέσα στις εκκλησίες. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, έκαμε τον Κύριο να προσθέτει τους σωζωμένους καθημέρα εις την εκκλησία. Μήπως οι 5.000 ψυχές τότε ή οι 3.000 ψυχές σωθήκανε γιατί άρχισαν οι Απόστολοι να λένε: «Α, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει πριν τον Αντίχριστο. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει μετά τον Αντίχριστο». Και σωθήκαν οι 5.000 και τόσες ψυχές μπήκανε στην Εκκλησία? Όχι! Αλλά, αγαπητοί αδελφοί, η σωτηρία έγινε γιατί? Γιατί αυτές οι ψυχές έβλεπαν το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί. Έβλεπαν τον Λόγο του Κυρίου να συμμαρτυρείται δια των επακολουθού των θαυμάτων και βλέπανε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το πλήθος συνέρεε στην Εκκλησία. Αγαπητοί αδελφοί, η υποχρέωσή μου και η υποχρέωσή σου
είναι το Πνεύμα το Άγιο να ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Δια Πνεύματος Αγίου, με δύναμη, με φωτιά, με θεραπείες, με θαύματα. Αυτό είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το Πνεύμα το οποίο ανέστησε τον Ιησού να μεταμορφώσει και τα σώματα ημών. Πότε? Όποτε θέλει ο Πατέρας. Όποτε θέλει ο Πατέρας. Είναι στη δική του εξουσία, αδελφοί. Αλλά πότε ο άνθρωπος θα λάβει Πνεύμα Άγιο? Αλληλούια. Όποτε το εξητήσει. Αυτό είναι στην εξουσία μας. Αυτό θα πρέπει να μεριμνώ κάθε μέρα στη ζωή. Τι? Το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μου. Όχι επειδή βαφτίστηκα ένα καλοκαιράκι όμορφο του 1986 και να λέω «Α, Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, Αύγουστο του 1986. Και μετά, μετά με βάφτισε ο Κύριος του 1986. Αλλά σήμερα έχουμε 2017. Έχουν περάσει 31 χρόνια. Τι έκανες Δήνος αυτά τα 31 χρόνια? Το εργάστηκες αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί το πήρα? Γιατί βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο? Γιατί με βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο? Βεβαίως και με βάφτισε για να με σφραγίσει. Όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο δια του οποίου εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Αμήν δόξα στον Κύριο. Και αυτό είναι το βασικό. Αλλά ταυτόχρονα από το 1986 μέχρι το 2017 πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Πληρώνω με Πνεύμα του Αγίου. Είμαι μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό ήταν το νόημα. Αυτό ήταν το νόημα. Να λάβω Πνεύμα Άγιο και να γίνω μάρτυρας του Χριστού και να εξαγγέλνω τα σαρετάς αυτού. Αγαπητοί αδελφοί, η ερώτηση λοιπόν σήμερα είναι για όλους εμάς που ακούμε το λόγο του Κυρίου, είναι στα ενδόμηχά μου ο νόμος του Θεού? Είναι γραμμένος στην καρδιά μου ο νόμος αυτού? Ή κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μου μικραίνω τον τόπο που είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και γράφω εγώ δικά μου πράγματα και αφήνω τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού να με οδηγεί? Ξεχνάω την αποστολή μου. Ξεχνάω ότι είμαι μάρτυρας των εντολών του Κυρίου στην εποχή στην οποία ζω. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ο Κύριος θέλει να μας θυμίσει ότι θα μας σώσει δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και ταυτόχρονα εμείς μέχρι εκείνη την ημέρα πρέπει να εξαγγέλουμε τα σαρετάς αυτού και να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε, ο Κύριος δύναται να μας χρησιμοποιήσει και να μας χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μέχρι σήμερα ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα μας όχι από φήμες, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Ο λόγος του Κυρίου δεν ήρθε μέσα μας από το λόγο των παππούδων μας και των προπαππούδων μας,
αλλά ήρθε δια πνεύματος εκεί. Και είμαι υποχρεωμένος. Είσαι υποχρεωμένος και υποχρεωμένη. Αυτόν τον λόγο τον οποίο ο Θεός έθεσε στα ενδόλυγά μας να τον κρατάμε, αγαπητοί αδελφοί, ζωντανό. Και το πνεύμα του Θεού δια του οποίου, με το οποίο σταγιστήκαμε δια την ενέργεια της αποκεντρώσεως, να το κρατάμε ενεργό, με φωτιά. Για το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, είναι φωτιά. Να μείνει πάντοτε μέσα μας, έτσι ώστε να μας θυμίζει ποιανού λαός είμαστε. Αγαπητοί αδελφοί, είναι καιρός η Εκκλησία του Χριστού να αφιβληστεί. Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, θα αφιβληστεί μόνο εάν τα μέλη της είναι ενωμένα δια Πνεύματος Αγίου με τον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα αφιβληστεί, αγαπητοί αδελφοί, μόνο εάν μένει στην εξήτηση της παρουσίας του Κυρίου. Η Εκκλησία του Χριστού θα αφιπνίζεται μόνο εάν τα μέλη της είναι μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Αδέρφια μου, αν δεν έχουμε φωτιά, να την εξηγήσουμε. Το Πνεύμα του Άγιου δεν είναι καπνός. Δεν είναι λιγνάρι που καπνίζουν. Αλλά είναι φωτιά Πνεύματος Αγίου. Ο Λόγος του Κυρίου μας λέει ότι όταν ήταν μαζεμένοι άπαντες ομοθυματών επάνω στο ανούγιο, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κάθισε, λέει, πάνω στον κάθε έναν από αυτόν. Σαν πύρινες γλώσσες. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι φωτιά. Και δεν έγινε μόνο τότε, αλλά γίνεται και σήμερα. Και αυτό που οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, στον Κύριό μας, ο οποίος μας έσωσε, είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο να είναι μέσα στη ζωή μας φωτεινό, ζωντανό, αστραφτερό, φλογοβόλο και να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όχι όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν είμαι καλά πνευματικά. Και το βάζω αυτό εντός εισαγωγικών γιατί εκεί πρέπει να μείνω. Αλλά πάντοτε δια Πνεύματος του Αγίου είμαι καλά στη σχέση μου με τον Θεό. Ακόμα και αν όλα πάνε στραβά. Ακόμα κι αν βλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλω εγώ. Μα τι δεν κάνω καλά. Μα ενώ αγωνίζομαι, κάνω, δείχνω, τίποτα δεν μου πάει καλά. Τρέξε στον Χριστό. Γιατί αν όλα δεν πάνε καλά, σημαίνει ότι η σχέση μου με τον Θεό δεν είναι καλή. Την ξέχασα. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, αγαπητοί, εμείς οι άνθρωποι, όταν παίρνουμε τις ευλογίες του Κυρίου, είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να τις εξηγούμε. Τέλειοι. Στο να εξητούμε πράγματα από τον Θεό είμαστε άψογοι. Σε αγιασμό, σε καθαρότητα, στην εξήτηση, στην επιμέλεια, στη δοξολογία. Τέλειοι. Όταν είναι να ζητήσουμε, τέλεια. Όταν παίρνουμε, αρχίζει λίγο και ξεφτάει το πράγμα. Και επίσης, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα για πρώτη φορά διάβασα στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Κύριος είχε θεσπίσει νηστεία για δοξολογία. Κάθε, λέει, τρίτος, πέμπτος, αν θυμάμαι καλά, και δέκατος μήνας θα είναι, λέει, νηστεία εις δοξολογία. Φοβερό. Νηστεία για να δοξάζουμε τον Κύριο. Να ταπεινώνω τον εαυτό μου για να δοξάζεται ο Θεός.